Με τον κύριο Βαρδάλο είχαμε κάνει ένα τρέιλερ για τη σημερινή του παρουσία με αφορμή μια καταγγελία τηλεθεατή. Στο Καρπενήσι για τους οικογενειακούς γιατρούς, τι γίνεται, τα προβλήματα που υπάρχουν. Κύριε Βαρδάλο, είστε εδώ και μάλιστα έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Να μας πει τι είναι ο οικογενειακός γιατρός, πώς θα τον βρούμε, πώς θα γραφτούμε. Και τι προβλήματα υπάρχουν, έτσι, γιατί υπάρχουν και προβλήματα. Είναι ένας θεσμός που πρέπει να προχωρήσει, όμως υπάρχουν προβλήματα. Όταν περνάς από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, θα υπάρχουν και προβλήματα. Ωραία. Το σκοπός είναι να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται αυτός ο θεσμός. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο προπαρασκευαστικό, να το πω έτσι, στάδιο, που ο πολίτης σιγά σιγά εξοικειώνεται. Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής ήδη σε οικογενειακούς γιατρούς που υπηρετούν είτε στις τοπικές μονάδες υγείας από τις αρχές του χρόνου, είτε σε άλλες δημόσιες δομές, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία. Και στις αστικές, αλλά και σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Και υπάρχει συμπληρωματικά και το δίκτυο των νέων συμβεβλημένων. Είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό για τους ασφαλισμένους? Για τους ασφαλισμένους η εγγραφή ακόμη είναι προαιρετική. Mm-hmm. Από 1η Γενάρη όμως του 2019 θα χρειάζεται η εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό. Γιατί εφόσον είναι διαθέσιμος και το Καρπενήσι, το λέω γιατί ήταν η ιστορία, ναι, του Καρπενήσιου, ναι, πολύ χαρακτηριστική. Όπου έχουμε επάρκεια οικογενειακών γιατρών, οι πολίτες θα πρέπει να εγγράφονται σε οικογενειακό mm-hmm. γιατρό. Για να συνεχίζεται η πορεία τους στο υπόλοιπο σύστημα υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνουν εμπόδια στα έκτακτα, στα επίγοντα περιστατικά, στις ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να οργανώσουμε με έναν πιο ορθολογικό, αν θέλετε, τρόπο, την πορεία του πολίτη ασθενή στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, άρα και η αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, τα λιγότερο σοβαρά με τα όντως σοβαρά περιστατικά να έχουν μια διάκριση, να γίνεται ένα screening, μια επιλογή νωρίτερα, πριν φτάσουν στα εξωτερικά ιατρία και στα θέματα επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια ουσιαστική διαφορά στο τρόπο που λειτουργεί το σύστημα υγείας. Γιατί ρωτήσατε αρχικά τι είναι ο οικογενειακός γιατρός. Ο οικογενειακός γιατρός λοιπόν είναι ένας σύμβουλος υγείας. Θέλουμε να αυτός ο άνθρωπος, αυτή η λειτουργία να ξεκινήσει και κατά βάση να εφαρμόζεται από το δημόσιο σύστημα υγείας, mm-hmm. και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, αλλά είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Αυτό για τον πολίτη. Είναι για τις παροχές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έτσι. Αυτό θα κουμπώνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, κάποιος θέλει να κάνει εξετάσεις. Πρέπει δηλαδή πρώτα να πάρει την έγκριση του οικογενειακού γιατρού. Αν με ρωτάτε αν θα μπορεί, ναι, κάποιος ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν ιδιώτη γιατρό, ναι, ο οποίος δεν είναι σε μία από τις τρεις κατηγορίες, ναι, προφανώς θα συνεχίσει να πηγαίνει, θα τον αποζημιώνει και οι εξετάσεις, τα φάρμακα κτλ. Συνεχίζουν να αποζημιώνονται όπως μέχρι σήμερα. Ο οικογενειακός θα είναι συνήθως ένας παθολόγος ή γενικός γιατρός για τους ενήλικες. Ό,τι εξετάσεις θέλουμε μπορεί να τις γράψει. Μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων προφανώς μπορεί να τις γράψει. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να γράψει ή κρίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα. Άρα θα παραπέμψει σε έναν άλλον ειδικό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από μένα. Παίρνει μια αμοιβή ή είναι? Όχι, ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από εσάς μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρχει. Αμείβεται, ναι, ναι, αμείβεται με τη σύμβαση που έχετε. Όχι, κάνει. Δεν υπάρχει ιδιωτική πληρωμή. Δεν υπάρχει πληρωμή. Δηλαδή, εγώ θα πάω στον οικογενειακό γιατρό και θα μου πει 1, 2, 3 πρέπει να κάνεις. Αυτά στο τέλος δεν τον πληρώνω. Όχι, αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Ο οικογενειακός γι' αυτό είπα ότι θέλουμε μέσα από δημόσιο σύστημα. Και μπορώ να το χρησιμοποιώ 24 ώρες το 24ωρο. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί πια είναι θέμα του γιατρού. Πόσο προσβάσιμος είναι από τους εγγεγραμμένους, γιατί λειτουργεί με μια λίστα εγγεγραμμένων. Για παράδειγμα, τώρα να το πούμε και πρακτικά. Νιώθω μια ενόχληση το βράδυ. Και μου λέτε ότι για να πάω στα έκτακτα και στα επίγοντα, επειδή πρέπει να γίνεται ένα φιλτράρισμα, τα πολύ σοβαρά και ποια είναι πρέπει να πάνε, χωρίς να το αποκλείεται. Αν νιώσω εγώ μια δυσφορία και θέλω να πάω, θα πάω. Δεν θα μου το απαγορεύσει κανένα. Αλλά θέλω να πάρω την συμβουλή του οικογενειακού γιατρού. Μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, να του πω νιώθω κάτι, μια δυσφορία. Κοιτάξτε να δείτε. Τι αυτό άκτεται της, θα έλεγα, του κώδικα ιατρικής διοντολογίας. Εάν είχατε έναν ιδιώτη γιατρό και είχατε μια τέτοια σχέση που είχατε το τηλέφωνο του και μέσα στη νύχτα θέλετε να το καλέσετε σε μια τέτοια περίπτωση, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους οικογενειακούς γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Νομίζω ότι η σύνηθη πρακτική, και αυτό δεν θα αλλάξει και εύκολα, και να σας πω και κάτι, δεν θέλουμε και να αλλάξει αυτό. Τα έκτακτα και τα επίγοντα, και έκτακτο είναι αυτό μες τη νύχτα, θα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία και από τα κέντρα υγείας που εφημερεύουν στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Πώς βρίσκουμε τον οικογενειακό γιατρό? Τον οικογενειακό γιατρό τον βρίσκουμε είτε επισκεπτόμενοι μια δημόσια δομή της περιοχής μας ή μια τοπική μονάδα υγείας που αυτές έχουν το μεγάλο βάρος, και αυτή είναι και μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη χωρητικότητα που είχε το σύστημα ένα χρόνο πριν, ότι έχουμε πια 96 τέτοιες δομές σε λειτουργία σε όλη τη χώρα και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ξεπεράσει 120. Επισκεπτόμενοι ένα συμβεβλημένο οικογενειακό γιατρό ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της ΙΔΙΚΑ ή μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Άρα γίνεται και ηλεκτρονικά αυτό. Μπορεί να γίνει η αίτηση, χρειάζεται ωστόσο το ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και για να ξεκινήσει και η λειτουργία του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου
που είναι το νέο επίσης στοιχείο στο σύστημα. Ο οικογενειακός γιατρός, μεταξύ άλλων, πέρα από τη φροντίδα, τη συνέχεια στη φροντίδα, ότι έχει μία λίστα εγγεγραμμένων και τους παρακολουθεί και τους ξέρει, ακόμη και πριν νοσήσουν, έχει και την ευθύνη καταρχήν ανάπτυξη του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου. Ένας φάκελος λοιπόν που θα συγκεντρώνεται η πληροφορία που αφορά τον κάθε εγγεγραμμένο πολίτη. Ο οικογενειακός γιατρός θα είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει αυτό το φάκελο. Και για να πούμε λίγο για τους ανθρώπους που δεν θα έχουν οικογενειακό γιατρό κοντά τους, όπως τα παραδείγματα της επαρχίας, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εκεί υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις και κάποιες αδυναμίες στο σύστημα που θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν δομικές. Υπάρχουν κάποια κενά σε απομακρυσμένες περιοχές και σε κάποιες νησιωτικές περιοχές. Που ακόμη και όταν θα πω χαρακτηριστικά ότι ακόμη και όταν προκυρήσουμε μόνιμες θέσεις, που είναι ένα κίνητρο και είναι πιο ελκυστικό έτσι, για το ιατρικό προσωπικό, υπάρχει μια προθυμία μέρους του ιατρικού σώματος να ανταποκριθεί. Η στελέχωση των δημόσιων δομών είναι αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο βάρος, γιατί ας πούμε στην περίπτωση του Καρπενησίου που τα είπαμε και τις προάλλες, έχουμε ήδη έχουμε πρόσκληση για 4 θέσεις συμβεβλημένων. Έχουν βγει και μόνιμες θέσεις στην περιοχή. Η ανταπόκριση είναι λίγο επιφυλακτική, περιορισμένη. Τώρα, για να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, πόσοι γιατροί χρειάζονται? Για να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός. Πόσο έχετε υπολογίσει εσείς? Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.000 διαθέσιμους γιατρούς στο σύστημα. Έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους, έτσι. Έχουμε ήδη τους 2.000 που ήταν στην 2.000 και κάτι που είναι ήδη στην δεξαμενή του δημοσίου. Υπηρετούν δηλαδή σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία. Αυτή βάση του νόμου του 4486. Πόσους χρειαζόμαστε ακόμα? Χρειαζόμαστε περίπου από 500 χίλιους ακόμη. Ένα σημαντικό αριθμό από αυτούς. Πόσους έχουμε τώρα? Πόσους έχουν? Έχουμε 3.000 συνολικά αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Γιατί συμπεριλαμβάνω και τους γιατρούς των τομείων. Έχουμε 3. Συν τους συμβεβλημένους. Και με πόσο μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα? Το σύστημα θα λειτουργήσει και έτσι όπως είναι. Απλά θα έχει τις αδυναμίες. Σε καθολική κάλυψη θέλουμε 4.000 γιατρούς. Άρα μας λείπουν γύρω στους 1.000 γιατρούς. Οι οποίοι γιατί δεν έρχονται γιατροί? Έχουν κάποια θέματα κι αυτοί. Λένε για τις αμοιβές τους, βάζουν κάποια ζητήματα. Το βασικό θέμα νομίζω είναι ότι οι νέοι γιατροί, που ένα τέτοιο σύστημα απευθύνεται κυρίως σε νέους γιατρούς, γιατί ένας γιατρός που ήδη έχει μία θέση στην αγορά, να το πω έτσι, στην τοπική κοινωνία. Και την πελατεία του. Ακριβώς, δύσκολα θα μπει σε μία τέτοια διαδικασία. Οι νέοι γιατροί, λοιπόν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, μάλλον ένας μεγάλος αριθμός, έχει μεταναστεύσει τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Έχουμε πάνω από 16.000 γιατρούς έξω. Ήδη και με τις προκηρύξεις για τις τοπικές μονάδες υγείας και σε κάποιες μόνιμες θέσεις. Βλέπουμε ότι αρχίζει δειλά-δειλά μια αναστροφή αυτού του κλίματος. Έχουμε δηλαδή και ανθρώπους που είναι σε συστήματα υγείας του εξωτερικού και ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσκλήσεις και σιγά-σιγά δημιουργείται μια μαγιά. Ούτως ή άλλως, η πλειοψηφία των ανθρώπων που στελέχουσαν τις τοπικές μονάδες υγείας, αυτοί οι πρώτοι γιατροί, είναι γιατροί ηλικίας μέχρι 40 ετών, το πάνω από το 80%. Άρα αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος για περιοχές αστικές ή μη αστικές και αγροτικές, είναι ότι υπάρχει και ένα φαινόμενο έντονης αστιφιλίας στον ιατρικό κόσμο. Που ούτως ή άλλως και αυτό είναι λίγο διαχρονικό. Δώστε κίνητρα. Δώστε κίνητρα. Δώστε καλύτερες αμοιβές και γιατί πρέπει να πληρωθούν. Έτσι, οι ανάγκες στο σύστημα και οι πόροι, υπάρχει ακόμη μια αναντιστοιχία. Ας δοθεί προτεραιότητα. Αυτό ήδη λέω, σε κάποιες αγροτικές περιοχές, να πω εδώ ότι περιφερειακά ιατρία που ήταν για χρόνια κενά, με το επίδομα αγώνου έχουν αρχίσει και στελεχώνονται. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει. Είναι σημαντικό αυτό που είπα και στην αρχή, ότι μιλάμε πια επί ενός σχεδίου που υλοποιείται. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχουν γίνει 18 απόπειρες στο παρελθόν, νομοθέτηση ενός συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το τελευταίο χρόνο το βλέπουμε και στην πράξη. Προφανώς θα έχει τις αδυναμίες και θα έχει. Που φαντάζομαι ότι είναι και πιο εύκολο να βρείτε ανθρώπους, γιατρούς που θέλουν να μπουν στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως? 1η Γενάρη του 19 είναι για όλη τη χώρα. Καλό είναι οι πολίτες, ειδικά όσοι έχουν και πιο αυξημένες ανάγκες και κάνουν και πιο συχνά χρήση και έχουν και μια αδυναμία. Άρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί και το 10 ευρώ είναι σημαντικό. Να το αντιστρέψει, τη συνταγογράφηση λέτε, έτσι. Και το 10 ευρώ τη συνταγογράφηση ιδιωτική, έλα για ένα χρόνιο μια συνταγή που επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι θέμα. Ακόμη και αυτό είναι σημαντικό. Με τον οικογενειακό γιατρό θα λυθεί αυτό το. Ήδη. Δηλαδή, όσοι είναι με οικογενειακό γιατρό, θα μπορούν να του συνταγογραφεί ο οικογενειακό γιατρό στα φάρμακά του χωρί να πληρώνουν το 10 ευρώ. Είναι, ναι, ακριβώς ό,τι συμβαίνει σε όποια δημόσια. Πόσο περίπου θα εξυπηρετεί ένας οικογενειακός γιατρός εδώ? Έχει ένα ταβάνι 2.250 κατοίκων, ανθρώπων που εγγράφονται. Προφανώς δεν εξυπηρετεί όλους αυτούς. Την ίδια ώρα, την ίδια είναι μέρα. Είναι με 10 με 15% των μεγάλος αριθμός. Εντάξει, βέβαια και τη συνταγογράφηση. Φαίνεται μεγάλος αριθμός πάντως. Η αναλογία. Ναι. Οι αναλογίες των γιατρών μας στον ιδιωτικό τομέα, πιστέψτε με, πολύ μεγαλύτερο το πελατολόγιο. Και τελευταίο τώρα ερώτημα. Λέμε ότι από 1η-1η ξεκινάει υποχρεωτικά αυτό. Τι επίπτωση θα έχω εγώ αν δεν μπω στο σύστημα, τι χάνω? Εάν υπάρχει διαθέσιμος οικογενειακός γιατρός, θα πρέπει να μπείτε. Αν δεν μπω, τι γίνεται, τι χάνω?
χάνεται τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου, χάνεται τη δυνατότητα σε μια νέα υπηρεσία και χάνεται και χρόνο, θα έλεγα. Γιατί μέσω του οικογενειακού γιατρού, όταν θα πρέπει να σας δει, παραδείγματος χάρη, μία φορά ένας καρδιολόγος, ο οικογενειακός γιατρός θα έχει ραντεβού διαθέσιμα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα πάτε μόνοι σας. Δεν θα με αποκλείσετε εμένα το δικαίωμά μου να κλείσω ένα ραντεβού. Δεν θα με αποκλείσετε από το σύστημα, δεν έχω. Υπάρχουν περιοχές που ούτως ή άλλως δεν έχουν διαθεσιμότητα. Και να πω και κάτι, είναι σημαντικό. Οι χρόνοι ασθενείς, αυτοί που τους παρακολουθεί ένας εξειδικευμένος άλλος γιατρός, ένας καρδιοπαθής για παράδειγμα, ή ένας άνθρωπος που χρειάζεται πνευμονολόγο τακτικά, αυτοί παίρνουν μια ετήσια παραπομπή από τον οικογενειακό τους γιατρό και δεν τον ξαναβλέπουμε στον χρόνο εκτός αν τον χρειάζονται. Τους παρακολουθεί από εκεί και πέρα εντελώς. Αυτό είναι δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό ελεύθερα, που λέτε. Ο ειδικός γιατρός που τους παρακολουθούσε μέχρι σήμερα. Κύριε Βαρδαρέ, θα το δούμε και στην πράξη. Καλά μας τα λέτε στη θεωρία, αλλά θα τα τσεκάρουμε και στην πράξη από πρώτη στιγμή. Πάντως, στην πράξη το βλέπουμε. Καλό ακούγεται. Στην πράξη το βλέπουμε ήδη. Να πω ότι έχουμε ήδη 160.000 ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί τοπικές μονάδες υγείας. Μόνο λιγότεροι από 2.000 έχουν χρειαστεί να παραπευθούν σε κάποια άλλη υπηρεσία. Ο χρόνος που λέτε, η παροχή και είναι η φροντίδα σημαντικά και συνέχεια στη φροντίδα είναι σημαντικό. Και να πω και κάτι τελευταίο, θα μου επιτρέψετε. Έχουμε εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι θα εξοικονομηθούν μέχρι το τέλος του 2018 πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικές πληρωμές των οικοκυριών μέσα από τη λειτουργία των τοπικών μονάδων υγείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήταν λεφτά που φεύγανε από τις τσέπες ανθρώπων που συνήθως δεν είχαν τη δυνατότητα. Κύριε Βαρδαρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούγονται πάρα πολύ καλά να γίνουν πράξη. Ναι, θα τα δούμε.